αυτός ο τείχος είναι εκπληκτικός αυτής της εκδήλωσης. Φασισμός, πόλεμος, μιμή εψίλων. Ο πόλεμος είναι η κατάληξη. Προηγείται ο φασισμός με μεγάφωνα τα μιμή εψίλων και έπεται ο πόλεμος. Ο πόλεμος δεν είναι πόλεμος ολόπλων, όχι. Η πόλεμη είναι οικονομική. Οι πόλεμοι έχουν ένα στόχο, να επεκτείνουν τους χώρους εκμετάλλευσης προϊόντων σε όλο τον κόσμο. Τα έχει πει ήδη ο Όργουελ και ειδικά ο Νόαμ Τσόμσκι έχει ονομάσει τα ΜΜΕ η κουλτούρα της τρομοκρατίας. Μέσα σε όλα αυτά είναι και η κρίση του πολιτισμού. Σε όλα τα φασιστικά καθεστώτα προηγείται ένας εκφυλισμός πολιτιστικός. Αυτό δεν συνέβαινε, συμβαίνει τώρα και θα συμβαίνει. Απλώς στην εποχή εκείνη προσπαθούσαν από τα παιδάκια, τα μικρά που είμαστε, η ΕΟΝ, η Εθνική Οργάνωση Νεολαίας, να μας στην κυριολεξία, να μας κάνουν πλήση εγκεφάλου. Αυτό γίνεται και τώρα. Αμέτρητα ΜΜΕ, όπως λέει πάλι ο Νόαμ Τσόμσκι, προβάλλουν τα ασήμαντα και εξαφανίζουν τα σημαντικά, συνειδητά. Και τώρα ζούμε ένα πόλεμο. Ζούμε ένα τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, οικονομικό αυτή τη φορά. Αντί για τάνεις, έχουμε τράπεζες. Και εμείς καμαρώνουμε γιατί στα παιδικά μας χρόνια, όπως έχει πει και η Άλκη Ζέη, σας βεβαιώνω, νιώθαμε ευτυχισμένοι. Παίζαμε με την άγνοια του κινδύνου. Αετόπουλα μικρά στα χωράφια της Μεσσηνίας, στους κάμπους της Μάνης. Παίζαμε. Όταν παίρναμε το χωνί 12 με 16 ετών αυτά τα 4 χρόνια και πήγαμε πίσω από τα ιερά της Εκκλησίας και μιλάγαμε, νιώθαμε κολοκοτρόνιδες. Και όχι επειδή εμείς το νιώθαμε μόνο, με το πάθος να κάνουμε κάτι, ζηλεύοντας τους μεγάλους, αλλά η όλη διαδικασία να γίνεις αετόπουλο και επωνήτης ήταν τα χρόνια της τουρκοκρατίας, μας θύμιζαν. Ο προσωπικός μου πολιτικός καθοδηγητής που με μίλησε μαζί με άλλα τρία παιδιά, ο Θαράς ο Βέβες, είναι ψηλά, όπου είναι δεν ξέρω, μας πήγε στην εκκλησίτσα της Αγίας Παρασκευής, αν είστε κάποιοι Μεσσήνιοι εδώ στο Γάλεο, και μας όρκησε. Γονατίσαμε μπροστά στο γερό και μας όρκησε και μας ονόμασε νέους κολοκοτρώνιδες. Κλείνω αυτή την παρένθεση, μάλιστα ελευθερωθήκαμε και έγινε η περίφημη συμφωνία της Βάρκηζας. 16 χρόνων παιδιά βρεθήκαμε στις φυλακές του Ζέρβα. Και πως είμαστε στο Βατσάλα κάτω στο τσιμέντο, πλάι μου ήταν Θανάσης ο Βέβες. Θανάση, του λέω, μας έλεγες ότι είμαστε νέοι κολοκοτρώνιδες τώρα στη φυλακή. Και μου είπε κάτι που σημάδεψε τη ζωή μου. Μα και τον κολοκοτρώνι, όταν ελευθερωθήκαν, το βάλανε φυλακή. Θα ήθελα να τονίσω κάτι άλλο. Μην λέμε για εγκλήματα πολέμου. Αυτό που έγινε στο Γάλλιο και που έγινε σε όλες τις μαρτυρικές πόλεις είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Εγκλήματα πολέμου είναι όταν δύο στρατοί πολεμάνε και ένα στρατιώτη σκοτώνει τον άλλο. Όταν όμως καίνε ένα χωριό μόνο και μόνο για να τους αρπάξουν την περιουσία τους ή επειδή νομίζουν ότι κρύβονται αντάρτες, είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Όταν μικρά παιδάκια προσπαθούσαμε να βοηθήσουμε τους αντάρτες που προσπαθούσαμε να πάρουμε τα προϊόντα, τα αγροτικά και όλα τα προϊόντα που υπήρχαν στη Μεσσηνία, λάδι, ελιές κλπ. Προσπαθούσαμε να τα κρέψουμε, να τα κρύψουμε, γιατί ερχόντουσαν πρωί-πρωί με καμιόνια και πέρανε το 51% της παραγωγής. Εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας είναι όταν κάποιος αρνόταν να τους δώσει αυτό που τους ζητούσαν και τον σκότωναν. Έχω μια προσωπική περιπέτεια που έχει σημαδέψει τη ζωή μου. Ο Καντιάνης ο Γιώργος, Γεώργιος, μεγάλος,
βοηθούσε πάρα πολύ και υποψιαζόμασταν ότι κάτι έχει κρυφά. Μπαίνουν στο σπίτι του και ουσιαστικά δεν βρήκαν τίποτε, αλλά άρπαξαν οι ταγματασφαλίτες με τους Γερμανούς ό,τι είχαν. Φεύγοντας, ένας Γερμανός του γυάλισε η βέρα που φορούσε στο δάχτυλό του. Αλλά είχε μεγαλώσει και δεν έβγαινε η βέρα. Και αυτός, πιστεύοντας ότι ανώταν να του τη δώσει, τον πήρε και τον εκτέλεσε στο παρκάκι της Μεσίνης μαζί με άλλους έξι. Αυτά είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Ποια είναι η διαφορά? Δεν θα πω τζιχαδιστές. Θα πω ποια είναι η διαφορά από κάποιους ληστές των τελευταίων ημερών, των τελευταίων ετών, που μπαίνουν σε σπίτια και σκοτώνουν μια γριά που δεν τους δίνει τα λεφτά. Ποια είναι η διαφορά? Δεν είναι εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας? Ο πόλεμος, που είναι αποτέλεσμα όλων αυτών, θα γινότανε αν δεν υπήρχαν εξοπλισμοί. Ποιοι παράγουν τα όπλα? Ποιοι δίνουν τα όπλα και στη μία πλευρά και στην άλλη? Τα γέννησαν? Τα φύτεψαν? Αυτές οι εταιρείες πού ανήκουν? Σε κάποια μεγάλα κεφάλαια, σε κάποιους μεγάλους βιομήχανους. Αυτό είναι λοιπόν σήμερα στους Γερμανούς. Εμείς ως Εθνικό Συμβούλιο δεν ήταν να πληρώσει ο γερμανικός λαός. Να πληρώσουν οι τρομακτικές βιομηχανίες με πρώτες τις φαρμακευτικές. Αυτές να πληρώσουν αυτά που μας χρωστάνε. Γιατί αν μας δώσουν και το 10% θα τους δανείζουν, δεν θα μας δανείζουν. Οι φαρμακευτικές εταιρείες, όταν έγινε η δίκη της Νιρεμβέργης, τώρα με το διαδίκτυο μπορείτε να τα βρείτε αυτά, ζητώντας δίκη Νιρεμβέργης, καταδικάστηκαν εις θάνατον και τρεις φαρμακοβιομηχανοί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες τους αθώωσαν, όπως αναφέρεται μέσα στο βιβλίο της Νιρεμβέργης, γιατί τους χρειαζόμαστε για τις επικείμενες επιχειρήσεις στη Σοβιετική Ένωση. Γραμμένα. Μιλάμε για τον τύπο που έκανε και την λογοκρισία. Εκπρόσωποι του τύπου κάναν την λογοκρισία. Δηλαδή, είχαμε εφημερίδες που με μεγάλα γράμματα επερνούσαν κάθε επιτυχία του γερμανικού στρατού ή έστελναν συλληπιτήρια ή μάλλον ευχές επί τη διασώση του Χίτλερ όταν προσπάθησαν. Αυτοί όλοι οι άνθρωποι ήταν επικεφαλής των ταγματασφαλιτών. Μετά την απελευθέρωση τους βρήκαμε σώους και αυλαδείς. Τελειώνοντας, και σήμερα δεν έχουν πια να κάνουν πόλεμο, κάνουν πολέμους μικρούς, δοκιμαστικούς. Γιατί? Γιατί δεν έχουμε όπως για παλιά εποχή που είχαμε Ανατολή και Δύση. Παίζαμε ένα έργο, δεν πληρώνω νομίζω, και είχαμε ένα σημείο που έλεγε τι καλά που είμαστε πρώτα. Τσακωνόμαστε με τους Αμερικάνους, πηγαίναμε με τους Ρώσους. Τσακωνόμαστε με τους Ρώσους, πηγαίναμε με τους Αμερικάνους. Τώρα δεν τσακωνόμαστε με κανέναν, αλλά όλοι μαζί μας δέρνουν. Γιατί όλος ο κόσμος έχει γίνει μια παγκόσμια τράπεζα και όλα τα έθνη, όλα τα κράτη είναι μέτοχοι. Έτσι λοιπόν όλοι οι μικροί πόλεμοι που γίνονται περισσότερο είναι για να πάρουν περισσότερο κομμάτι από τη φέτα και λιγότερο για ιδεολογικούς σκόπους. Θα ήθελα τελειώνοντας να πω στους συγγενείς σας, αν έχετε στη Γερμανία και στους νέους Γερμανούς που μας κατηγορούν, γιατί θυμίζουμε όλα αυτά και στενοχωριόμαστε, τσακωνόμαστε με τους Γερμανούς, ενώ οι άνθρωποι μας αγαπάνε και στο κάτω-κάτω τι χρωστάμε εμείς οι σύγχρονοι Γερμανοί για τα εγκλήματα των πατεράδων μας και των παππούδων μας. Χρωστάνε, να τους πείτε. Γιατί λίγοι ξέρετε ότι όταν τέλειωσε ο πόλεμος, δεν σώθηκε η Γερμανία. Δεν ανέκαμψε η Γερμανία μόνο από τα δάνεια των Αμερικάνων και των Άγγλων, αλλά και από εμάς, τους Έλληνες, τους Πολωνούς, τους Σέρβους, τις κατεστραμμένες από τα ναζιστικά στρατεύματα χώρες. Γιατί μας υποχρέωσαν να μην διεκδικήσουμε τις επανορθώσεις, τις οφειλές, ώσπου να ανακάμψει. Ανέκαμψε, έγινε το περίφημο γερμανικό οικονομικό θαύμα και σήμερα οι νέοι Γερμανοί έχουν δημοκρατία και έχουν τις ανέχεις. Και θα μου επιτρέψετε, σηκώνω και το δάχτυλο. Το έχετε δει. Έτσι λοιπόν οι υποχρεωμένοι νέοι
να πιέσουν τις κυβερνήσεις να μας βοηθήσουν. Τελειώνοντας, μία φράση μόνο για τον πόλεμο. Κρατήστε το, σημειώστε το, για να το μάθουν και τα νέα παιδιά, τα οποία δεν έχουν καταλάβει ότι αν εμείς τότε είμαστε ευτυχισμένοι γιατί παλεύαμε για ένα μέλλον ωραίο, να είναι αισιόδοξα. Έτσι είναι η ζημία πάνω, μία κάτω. Αλλά αν εμείς τότε είχαμε ιερούς σκοπούς και είμαστε ενωμένοι, και τώρα έχουν έναν ιερό σκοπό. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες αυτές οι πιέσεις, όχι των Γερμανών, οι Γερμανοί είναι το κερασάκι, η παγκόσμια τράπεζα, η παγκόσμια οικονομία, θέλει να μας φέρει σε ένα τέτοιο σημείο ώστε να τους τα δώσουν όλα. Και να γίνουμε Κουβέιτ, να γίνουμε Σαουδική Αραβία. Να μας δώσουν για κάποιους καλούς μισθούς, αλλά θα τους αφήσουμε να εκμεταλλεύονται τα δισεκατομμύρια που κρύβονται στη θάλασσά μας και στη γη μας. Έχετε έναν ιερό σκοπό. Εμείς τότε αγωνιζόμαστε να διώξουμε τους Γερμανούς. Τώρα εσείς έχετε έναν ιερότερο σκοπό. Να σώσετε την πατρίδα σας, το χώρο σας. Γιατί σιγά σιγά θα γίνετε απλώς υπάλληλοι των Γερμανών. Ακούστε λοιπόν τι σημαίνει πόλεμος, γιατί εμείς τα μικρά μας το ζήσαμε, εσείς το έχετε δει στον κινηματογράφο, στην τηλεόραση, στα βιβλία. Ακούστε πόσο κοστίζει ένας πόλεμος. Είναι από το έργο «Η Απαγωγή του Πάπα» που παίξαμε το 1975, αντιπολεμικό έργο. Και τότε μάζεψα πολλά στοιχεία από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Ένα θα σας διαβάσω, είναι αμέτρητα. Με τις δαπάνες του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου θα εξασφαλιζόταν μέση παιδεία για όλα τα παιδιά της γης. Ένα σπίτι με 5 δωμάτια για όλες τις οικογένειες του κόσμου. Και ένα καλό νοσοκομείο για κάθε 5.000 κατοίκους της γης. Ευχαριστώ πολύ.